Που χαρακτήρισε σήμερα τον Καναδό Πρωθυπουργό Τραμπ, λίγο μετά από ένα βίντεο που εμφάνιζε τον Τζάστιν Τριντό να πρωταγωνιστεί μαζί με άλλους ηγέτες έναν διόλου κολακευτικό διάλογο για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Οι διαφορές ανάμεσα στους ισχυρούς της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας παίρνουν τη μορφή κρίσης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μετά την κόντρα του με τον Γάλλο Πρόεδρο Μακρόν, έβαλε στο στόχαστρό του και τον Πρωθυπουργό του Καναδά, Τζαστίν Τριντό. Η έκρηξη του Ντόναλντ Τραμπ ήρθε σαν απάντηση στο πηγαδάκι στο οποίο ο Τζαστίν Τριντό, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Μαρκ Ρούτε αλλά και ο Μπόρις Τζόνσον με την πριγκίπισσα Άννα φαίνεται πως περιγελούσαν τον Αμερικανό Πρόεδρο. Την ίδια ώρα ο Γάλλος Πρόεδρος επιμένει να χαρακτηρίζει τη Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία εγκεφαλικά νεκρή. Non, je les assume totalement. Et d'ailleurs, ils ont permis de soulever des débats qui étaient indispensables. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ζήτησε ξανά απαντήσεις από την Τουρκία και το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για τους S-400. How is it possible to be a member of the alliance, to work with all of us, to buy our materials, to be integrated and to buy the S-400 from Russia? Την όλη ένταση τελικώς φαίνεται πως πλήρωσε ο Ζοραν Ζάεφ όταν προσπάθησε να προσεγγίσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Τα 70 γενέθλια του ΝΑΤΟ μπορεί να μην μείνουν στην ιστορία για το κλίμα ομόνοιας και ομοψυχίας, σίγουρα όμως θα μείνουν αξέχαστα για την ίντριγκα και το διχασμό.